Τουλάχιστον 6 τεθωρακισμένα οχήματα του Ουκρανικού στρατού περνούν με το μέρος των εξεγερμένων διαδηλωτών και υψώνουν τη ρωσική σημαία. ΒΔΒ перешло на сторону народа. Все, что там? А это получается как украинская армия? Да, это украинская армия, блин. А сколько перешло, скажите? Посчитайте сами. А как дело? Все, ребят, все, все. Армия самообороны Донбасса. Το αεροδρόμιο του Κραματόρσκη η κατάσταση παραμένει τεταμένη και αρκετά ασαφής. Το αεροδρόμιο κατελήφθη χωρίς ούτε ένα θύμα, λέει η ουκρανική πλευρά, ενώ οι πολιτοφύλακες της περιοχής μιλούν για τεράστια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων και ελικοπτέρων και απροειδοποιεί τα πυρά εναντίον τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 έως και 11 κατάλληλες μαρτυρίες. Μιγ-27 προλετάω μήμα, открыл огонь. Рядом, в метрах 50 от людей, были разрывы от земли. Охрана территории аэродрома открыла безоружным людям огонь, причем на поражение. Если бы не плита, за которой мы укрылись, нас бы просто тупо всех там положили. Εκατοντάδες άνδρες με το δάχτυλο στη σκανδάλη παραμένουν εντός και εκτός του αεροδρομίου που περικυκλώνεται από διαδηλωτές οι οποίοι θέλουν να εμποδίσουν έξοδο και μετακίνηση των στρατιωτικών. За что идем? За себя идем. За землю действительно нашу идем. Ну а зачем еще? Ну вот приезжает сейчас нацгвардия, да? Правый сектор. А кого не едут убивать? Террористов? Смотрите на массу народа, который... На мне написано террорист. Πολλοί κάτοικοι έμειναν εκεί συγκεντρωμένοι ως αργά τη νύχτα και επιτέθηκαν φραστικά στον επικεφαλή της επιχείρησης, ζητώντας εξηγήσεις από τον 64χρονο αντιστράτηγο Βασίλη Κρούτοφ. Στην περιοχή γύρω από το Σλαβιάνσκ, που μετατρέπεται σε επίκεντρο της εξέγερσης στην Ανατολική Ουκρανία, σειραίουν ήδη δυτικοί δημοσιογράφοι. I'm in the middle of Kramatorsk, in front of a rather curious situation. Behind me, there's a stationary convoy of 6 Ukrainian armored vehicles, including one light tank. This convoy arrived, I'd say, a couple of hours ago. It stopped here. It's now been barricaded in on the front by a green bus. So essentially, this convoy is stuck. It doesn't appear to be particularly worried. The soldiers are sitting on top of their armored personnel carriers. They're not getting upset or angry. Some people in the crowd are shouting at the soldiers. Other people here are simply looking and taking photographs. Κίεβο και Δύση κατηγορούν τη Μόσχα ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις, ενώ οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι στα μπλόκα συμμετέχουν άνδρες του 45ου Ρωσικού Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών. Αντιτερροριστική οπεράτσια. Она связана с беспрецедентным вмешательством. Η Μόσχα διαψεύει κατηγορηματικά δική της άμεση εμπλοκή και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι από τον Ιανουάριο ακόμη οι μισθοφόροι πολεμούν στο πλευρό των δυνάμεων που ανέτρεψαν τον Γιανουκόβιτς. Παρά το ότι οι Ουκρανικά τεθωρακισμένα έχουν περικυκλώσει πόλεις όπως το Σλαβιάνσκ και καταφθάνουν όλο και περισσότερες ενισχύσεις, οι εξεγερμένοι κατά της χούντας του Κιέβου, όπως την αποκαλούν, δεν δείχνουν να υποχωρούν. Κατέλαβαν πριν από λίγο το Δημαρχείο του Ντονιέτσκ, ενώ και οι υποστηρικτές του στην Οδυσσό ανακήρυξαν την είδηση της δημοκρατίας της Οδυσσού. Они пришлют нам танки, хотят Донбасс уничтожить с лица земли. Мы этого не допустим. Если... Η προεδρική υποψήφια Γιούλια Τιμοσέγκο διέκοψε την προεκλογική εκστρατεία της για τις αβέβαιες εκλογές της 25ης Μαΐου. Самое для того, чтобы консолидировать силы украинцев, которые хотят бороться, которые хотят противостоять Кремлю, которые хотят перемагать именем Украины, именем своих детей, самое для этого мы сегодня оголошуем про створення загальнонаціонального руху опору російській агресії. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε χθες αργά με την Άγγελα Μέρκελ και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται στο χείλος του εμφυλίου. Σε βαρύ κλίμα αναμένεται να διεξαχθεί η αυριανή τετραμερή συνάντηση για διπλωματική λύση στη Γενέβη, καθώς οι απόψεις των πλευρών απέχουν ακόμη πολύ. Από τη Μόσχα για το Μέγκα, Θανάση Αυγερινός.